Περάσουμε τώρα σε αυτό το θρίλερ, στην ιστορία της κυρίας Παναγοπούλου και του κυρίου Δοξιάδη. Η ηθοποιός έδωσε μία συνέντευξη στην εφημερίδα Το Όνομα. Μία αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε την κυρία Σφέτσα, τη συνάδελφό μου, και στην οποία έχει ένα απίστευτο κατηγορό, όπως λέει η εφημερίδα, κατά Απόστολου Δοξιάδη. Ένα απίστευτο κατηγορό, ούτε λίγο ούτε πολύ. Η ηθοποιός λέει ότι ήταν βιτρίνα για τον κόσμο οι τέσσερις γάμοι του, ότι με τα λεφτά του σκηνοθετεί ένα νέο σύριαλ, ότι η ζωή μου, λέει, ήταν μία κόλαση με τον Απόστολο Δοξιάδη, θέλει να με πεθάνει και να στείλει στη Νότια Αφρική την αγαπημένη μου κόρη την Έμα. Λέει πολλά. Να σας πω ότι πήγαν ορισμένοι μάρτυρες και κατέθεσαν στο αρμόδιο τμήμα της ασφάλειας σήμερα. Από ό,τι έμαθα τουλάχιστον από το αστυνομικό ρεπορτάζ, δεν βγαίνει τίποτα. Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής όσα έχουν κατατεθεί στην ασφάλεια τα θεωρούν ελαφρά, φεδρά. Περιμένουν βέβαια αυτές τις περίφημες μαγνητοτενίες, τις απομαγνητοφωνήσεις αυτών των τηλεφωνικών συνομιλιών που περιέχονται μέσα σε αυτές τις κασέτες που κατέχει ο κύριος Δοξιάδης και από το περιεχόμενο των οποίων πιστεύει και υποστηρίζει ότι θα θεμελιώσει αυτή την κατηγορία εναντίον της πρώην συζύγου του, της ηθοποιού, της κυρίας Παναγοπούλου. Όμως θα έλεγα ότι αυτή η υπόθεση τρέχει ακόμη. Τρέχει ακόμη γιατί τις κασέτες, όπως μου είπαν τουλάχιστον στην ασφάλεια, τις έχει στα χέρια του ο κύριος Αλέξης Κούγιας, ο ποινικολόγος, και αναμένεται από ώρα σε ώρα, ίσως αύριο, να πάει το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών στους αστυνομικούς της ασφαλείας που διενεργούν την προκαταρκτική εξέταση, που κάνουν την έρευνα. Πάντως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, δεν έχουν παρουσιαστεί ούτε θεμελιώδεις, θα λέγαμε, ισχυροί μάρτυρες, ούτε έχουν δοθεί ισχυρές καταθέσεις. Τουλάχιστον αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα των αστυνομικών εκεί στην ασφάλεια, το οποίο μεταδίδω και εγώ, μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη. Οι πηγές μου είναι καλές, είναι αξιόπιστες. Αυτό μου είπαν, αυτό μεταφέρω και αυτό φαίνεται ότι υπάρχει μέχρι στιγμής. Θα δούμε τώρα ένα ρεπορτάζ. Θα δούμε ένα ρεπορτάζ για αυτή τη συνέντευξη που έδωσε η κυρία Παναγοπούλου στην εφημερίδα Το Όνομα, καθώς επίσης και ορισμένα πράγματα που κατά τη γνώμη μου έχουν σημασία και υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής εκπομπής μας. Μίας εκπομπής που νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Να δούμε το ρεπορτάζ. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται στην ασφάλεια η προκαταρκτική εξέταση για το θρίλερ που έχει συγκλονίσει τις τελευταίες ημέρες στην κοινή γνώμη μετά από τις καταγγελίες του Απόστολου Δοξιάδη ότι η σύζυγός του, γνωστή ηθοποιός Βάσια Παναγοπούλου, σχεδίαζε την δολοφονία του. Στην ασφάλεια έχουν εξεταστεί από χθες που δόθηκε η εντολή για την προκαταρκτική εξέταση 7 μάρτυρες και από το πρωί κατέθεται και ο Απόστολος Δοξιάδης. Η γυναίκα που αποτελεί το κλειδί στην υπόθεση, η γραμματέας της Παναγοπούλου, Άννα Μαρία Κορομβόκη, δεν είχε εμφανιστεί στο μέγαρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας προκειμένου να δώσει την δική της εκδοχή για την πολύκροτη υπόθεση. Η ηθοποιός Βάσια Παναγοπούλου θα κληθεί από την αστυνομία να εξεταστεί, αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο κύκλος της εξέτασης των μαρτύρων που έχουν προταθεί από την πλευρά του μηνυτή, δηλαδή του κυρίου Δοξιάδη. Στο μεταξύ, και ενώ στην ασφάλεια η υπόθεση ερευνάται ξονυχιστικά, το σύριαλ παίρνει νέες διαστάσεις με την συνέντευξη της ηθοποιού στην εφημερίδα Το Όνομα και στην Μαργαρίτα Σφέτσα, την διευθύντρια σύνταξης της εφημερίδας. Η κυρία Παναγοπούλου, που μίλησε για πρώτη φορά μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε και τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας με τις καταγγελίες του τέος συζύγου της, πέρασε στην αντεπίθεση. Στην συνέντευξη αυτή χαρακτηρίζει ως κόλαση την ζωή της με τον Απόστολο Δοξιάδη, τον οποίο αποκαλεί μυθομανή και άνθρωπο που την μισεί γιατί τον εγκατέλειψε. Λέει επίσης ότι όλα είναι μια σκευωρία, ενώ αφήνει και υπονοούμενα για διπλή ζωή του τέος συζύγου της. Η συνέντευξη που τιτλοφορείται «Απίστευτο κατηγορό» της Βάσιας Παναγοπούλου δίνει μία άλλη διάσταση στο θρίλερ, φέρνοντας στο φως την άποψη της ηθοποιού για όλα όσα αναφέρει στη μήνυσή του ο κ. Δοξιάδης, αλλά δίνει και προεκτάσεις σε θέματα που θεωρείται ότι έπαιξαν ρόλο στην κατασκευασμένη, όπως υποστηρίζει, υπόθεση. Οι κατηγορίες στηρίζονται προφανώς σε κάποια πράγματα που έχει κατασκευάσει ο Απόστολος Δοξιάδης, λέει η Βάσια Παναγοπούλου, και όπως τονίζει, έχει πληρώσει κάποιους ανθρώπους για να τα πούν.
Όσο για τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια, η κυρία Παναγοπούλου είναι κατηγορηματική ότι όλα έγιναν όταν ο κύριος Δοξιάδης έμαθε ότι έκανε έφεση ζητώντας την επιμέλεια της κόρης της. Αν πράγματι ένιωθε ότι η ζωή του κινδυνεύει, παρατηρεί, τότε ένα χρόνο τι κάθεται και κάνει. Και συνεχίζει λέγοντας ότι είχε έντονο μίσος εναντίον της. Μάλιστα, όταν χωρίσαμε, λέει στη συνέντευξη, με είχε απειλήσει ότι θα με κατέστρεφε αν δεν του έδινα το παιδί. Το παιδί το έδωσα προσωρινά για να σωθούμε, επειδή κινδυνεύαμε και εκείνη και εγώ. Στη συνέχεια της αποκαλυπτικής αυτής συνέντευξης στο όνομα, η κυρία Παναγοπούλου αναφέρεται σε ψυχολογικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην κόρη τους, την εξάχρονη Έμα, από την στάση του Απόστολου Δοξιάδη και από το γεγονός πως της λείπει η μητέρα της. Τονίζει επίσης ότι δεν μπορεί ο κύριος Δοξιάδης να λέει ότι αυτός την δημιούργησε, γιατί πριν τον παντρευτεί είχε κάνει ταινίες με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Όμως η Βάσια Παναγοπούλου, παρά το γεγονός ότι δεν θέλει, όπως αναφέρει στη συνέντευξη, να ρίξει λάσπη στον Απόστολο Δοξιάδη, αφήνει υπονοούμενα για διπλή ζωή του. Μάλιστα, η εφημερίδα προαναγγέλει ότι αύριο θα υπάρξουν αποκαλύψεις για το θέμα αυτό. Η Βάσια Παναγοπούλου, στη συνέχεια της συνέντευξης, λέει πως αυτή ήταν που εγκατέλειψε τον Απόστολο Δοξιάδη και μιλάει με οργή για την στάση του. «Διοχέτευε κακές πληροφορίες για να αμαυρώσει την εικόνα μου», υποστηρίζει. «Εγώ δεν είμαι η Βάσια Παναγοπούλου. Είμαι η μητέρα της Έμας. Ακόμα και αν πληρώσει όλο τον κόσμο, ακόμα και αν καταφέρει να μην ξαναδώ ποτέ την κόρη μου, γιατί είχε πει ότι θα την πάρει στη Νότια Αφρική και θα της πει ότι πέθανα. Η κόρη μου κάποια στιγμή θα ψάξει να με βρει. Και φοβάμαι», συνεχίζει, «ότι η τιμωρία από την κόρη μου θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Εγώ για το παιδί μου σκέφτομαι όταν την επόμενη ημέρα θα πάνε τα κανάλια στο σχολείο. Αυτή τη στιγμή δεν θα την αφήσει να πηγαίνει στο σχολείο της. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσει το παιδί. Φοβάμαι για την ψυχολογική κατάσταση στην οποία θα έρθει η κόρη μου». Και η Βάσια Παναγοπούλου, όταν η Μαργαρίτα Σφέτσα τη ζητά να σκιαγραφίσει τον άνθρωπο Δοξιάδη, λέει: «Είναι ένας πάρα πολύ ψυχρός άνθρωπος. Έχει πολύ μεγάλη φαντασία. Αρρωστημένη. Θα έλεγα ότι είναι μυθομανής». Σε άλλη ερώτηση για το ποιες ήταν οι αντιδράσεις του όταν έμαθε για τον δεσμό της με τον Ανδρέα Φουστάνο, η κυρία Παναγοπούλου είπε ότι δεν του έκρυψε τίποτα, αλλά εκείνος δεν το εκτίμησε. Στις επόμενες ερωτήσεις της κυρίας Φέτσα για την ερωτική ζωή του κυρίου Δοξιάδη, η γνωστή ηθοποιός δεν θέλησε να προβεί σε αποκαλύψεις. «Επειδή τον σέβομαι ως πατέρα του παιδιού μου», λέει, «δεν θέλω να μιλήσω. Οι δημοσιογράφοι μπορούν να κάνουν όποια έρευνα θέλουν για το θέμα αυτό. Όμως μοιραία η συζήτηση περιεστράφηκε στο πρόσωπο του Αντώνη Μαχαιρίδη, τον οποίο ο Απόστολος Δοξιάδης αναφέρει στις καταγγελίες του ως τον εκτελεστή που είχε πληρωθεί από την Βάσια Παναγοπούλου για να τον δολοφονήσει. Στο σημείο αυτό, να προσθέσουμε ότι στην ίδια εφημερίδα, το όνομα, ο Αντώνης Μαχαιρίδης είχε δώσει συνέντευξη χθες, αρνούμενος κάθε κατηγορία, λέγοντας μάλιστα πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που δεν έχει απασχολήσει τις αρχές με παρανομίες και σοβαρά αδικήματα και εργαζόταν στην προσωπική φρουρά του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης όμως είπε ότι δεν ήταν στην προσωπική του φρουρά, αλλά στην φρουρά της Ριγίλης. Η Βάσια Παναγοπούλου, για να επανέλθουμε στην συνέντευξη, αφού χαρακτήρισε την όλη υπόθεση σκευωρία, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που ετοιμάζεται να γράψει ο Απόστολος Δοξιάδης και ίσως ακόμα για το σενάριο κάποιας ταινίας ή σίριαλ. Όσο για τον κύριο Μαχαιρίδη, δεν αρνήθηκε ότι το γνωρίζει. Αρνήθηκε όμως αυτά που κυκλοφόρησαν ότι του έκανε δώρα, όπως μια γραβάτα. Χθες, το χωρίς αναισθητικό, διερεύνησε το θρίλερ των καταγγελιών Δοξιάδη και στην διάρκεια της εκπομπής ακούστηκαν σημαντικές απόψεις από τους προσκεκλημένους και υπήρξαν αποκαλύψεις. Συγκεκριμένα, ο συνήγορος του Απόστολου Δοξιάδη, ο διακεκριμένος ποινικολόγος Αριστίδης Οικονομίδης, μίλησε για συμμορίες δολοφόνων. Οι οποίες είναι πρόθυμες να με κάποιο αντάλλαγμα, το οποίο βαθμολογούν αναλόγως της κοινωνικο-οικονομικής θέσεως ή του δράστη. Του εντολέως, δηλαδή. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λέτε ότι έχετε πιστεί κι εσείς ότι υπήρξε εντολή προς συγκεκριμένη συμμορία. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή αυτή είναι η μήνυση. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία πράγματι, διότι τελείως δεν θα γινόταν αυτή η μήνυση, υπάρχουν. Ο δεύτερος συνήγορος του κυρίου Δοξιάδη, ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, απάντησε στις ερωτήσεις του Γιώργου Τράγκα που διατυπώθηκαν μετά την τηλεφωνική συνομιλία του με την Βάσια Παναγοπούλου. Είχα μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της. Μου είπε ότι δεν υπολογίσατε καθόλου την υπόθεση του παιδιού. Είμαι, δεν είμαι. Και ότι προκειμένου να προβάλλεστε από τα μέσα ενημέρωσης και χωρίς να έχετε ατράνταχτα στοιχεία όπως επικαλείστε,
δημιουργήσατε εσείς αυτή την ιστορία. Μην αδικείτε τώρα. Ένα λεπτό, κύριε Τράγκα. Λέω, κάνω το συνέδριο του διαβόλου, εγώ αν θέλετε. Να τελειώνουμε. Είστε δημοσιογράφος και έξυπνος δημοσιογράφος. Έχετε μπροστά σας τον κύριο Οικονομίδη. Ήδη μίλησα. Δηλαδή ο κύριος Οικονομίδης. Ένα λεπτάκι. Δηλαδή εσείς τι θεωρείτε τον κύριο Οικονομίδη? Κανέναν άνθρωπο ο οποίος θα ανέχεται τον Κούγια ή τον οποιοδήποτε Κούγια να φτιάχνει μια μήνυση η οποία να καθιστά ένα αθώο ή αθώους κατηγορουμένους και να την προσυπογράφει για να εισπράξει ένα ρεαλιστικό τίμημα? Ο Γιώργος Τράγκας μίλησε και με έναν άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα στην ηθοποιό και όπως φάνηκε γνωρίζει πολλά για την υπόθεση. Τον μάνατζερ της, Φραγκίσκο Βιτάλη. Είναι όλα σκευωρίες. Με μία λέξη το λέω. Σκευωρίες του κυρίου Δοξιάδη, σκευωρίες για ποιο θέμα? Εσείς κάθε σκευωρία έχει ένα στόχο, όπως ξέρετε από την πείρα σας. Ναι. Κάθε ένα σχέδιο. Προφανώς ο κύριος Δοξιάδης ακόμα δεν έχει ξεπεράσει την κυρία Παναγωπούλου και προσπαθεί με κάποιο τρόπο να της κάνει κακό. Και αυτό θα φανεί και στην πορεία. Να της κάνει κακό στην καριέρα? Στην καριέρα της, γιατί ήδη με όλα αυτά που έχουν γίνει προσπαθούν να σπηλώσουν την κυρία Παναγωπούλου και καλλιτεχνικά και κοινωνικά και ηθικά. Η οποία κυρία Παναγωπούλου, κύριε Τράγκα, οφείλω να σας πω το εξής: λειτουργεί σαν μάνα πάνω απ' όλα και μετά σαν ηθοποιός. Μάλιστα. Και δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά της και ειδικότερα το παιδί της ώστε να βγαίνει στα κανάλια, στα παραθυράκια των καναλιών και των ειδήσεων και να διασύρει με τόσο άσχημο τρόπο το παιδί της. Στις απόψεις όμως του κυρίου Βιτάλη αντέδρασε ο κύριος Κούγιας και ανάμεσά τους υπήρξε ένας έντονος και ενδιαφέρον διάλογος. Ο κύριος Κούγιας έχει μία τακτική. Η τακτική του είναι πριν αναλάβει μία υπόθεση, πριν ακόμα την αναλάβει, να βγαίνει στα κανάλια να την προδιαφημίζει, σαν να λέμε πάρτε αυτό το απορριπαντικό, είναι καλύτερα από το άλλο. Αυτή είναι προσωπική μου αντίληψη. Μάλιστα. Ο κύριος Κούγιας θέλει να πει. Ναι, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Βιτάλη. Επειδή είπε ότι η μέχρι σήμερα στάση της κυρίας Παναγωπούλου βασίζεται συνεχώς μόνο και μόνο στην αγάπη της για αυτό το παιδί, πώς ταιριάζει αυτό με την παρέτησή της στις 5 Τετάρτου 1996 από την επιμέλεια του παιδιού? Αυτό, κύριε Κούγια, θα σας το αποδείξει και θα σας το απαντήσει και η ίδια η κυρία Παναγωπούλου. Καλά, κάθε φορά που σας ρωτάμε κάτι κρίσιμο, δικαστήρια. Λέτε στην κυρία Παναγωπούλου. Εσείς γιατί εμφανίζεστε τότε? Δεν σας κατάλαβα. Εσείς γιατί εμφανίζεστε? Αυτό μπορεί να δώσετε μια απάντηση. Δεν την αντιπροσωπώ σαν νομικός της, δεν νομίζω να την τότε γιατί εμφανίζεστε? Ουσιαστικά ερωτήματα δεν μπορείτε να απαντήσετε. Τίποτα σχετικό με την υπόθεση δεν μπορείτε να απαντήσετε. Φοράτε πολύ ωραία γραβάτα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι τίποτα. Και δικιά σας καλή είναι. Αν ένιωθε ότι πραγματικά φαντάζομαι η ζωή του κινδυνεύει, γιατί έτσι λέει ότι κινδύνευσε η ζωή του. Πραγματικά ένα χρόνο τι κάθεται και κάνει? Ναι, γιατί ένα χρόνο δεν σου έκανε μήνυση. Γιατί δεν μου έκανε μήνυση? Γιατί δεν αποτάνθηκε καλύτερα? Ωραία, γιατί έλεγα... πιστεύεις ότι τα έκανε όλα αυτά τα πράγματα? Για οικονομικούς λόγους, για το σπίτι που σου έδωσε και θέλει να το πάρει πίσω, για το παιδί, ή μήπως εσύ δεν έχει κανένα σπίτι? Αυτό δεν είναι δικό μου. Αυτό δεν είναι δικό μου. Ναι, πάντως ότι έχει παραχωρήσει, ότι έχει παραχωρήσει να μένει. Όπως ο δικαίωμα να μένει. Ωραία, από εκεί και πέρα γιατί άλλους λόγους πιστεύεις ότι τα έκανε όλα αυτά? Αν δεν ήταν οικονομικοί λόγοι, οι λόγοι του παιδιού, δεν μετάνιωσε για κάποια πράγματα που είχε δώσει, ζήλευε, έχει αποθυμένα μαζί σου? Έχει αποθυμένα μαζί σου. Ξέρω εγώ... Έχει έντονο μίσος εναντίον μου. Εντονότατο. Έχει εντονότατο μίσος εναντίον μου και με έχει απειλήσει το τέλος στιγμή που είπα ότι θα χωρίσει. Με έχει απειλήσει ότι θα με καταστρέψει, ότι δεν θα έχω που να σταθώ, εάν δεν του έδινα το παιδί. Κυρίες και κύριοι, στο τέλος ακούσατε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη που παρεχώρησε στην κυρία Μαργαρίτα Σφέτσα, η ηθοποιός η κυρία Παναγωπούλου. Η κυρία Σφέτσα, η συνάδελφος, είναι στο στούντιο του Συντάγματος, στο στούντιο του Sky, την έχουμε κοντά μας και σήμερα. Κυρία Σφέτσα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είχαμε λοιπόν μία ακόμη, θα έλεγα, δημοσιογραφική επιτυχία μετά την επαφή σας με τον κύριο Μαχαιρίδη και τη συνέντευξη που σας παρεχώρησε ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι θα σκότωνε τον κύριο Δοξιάδη, σας μίλησε και η κυρία Βάσια Παναγωπούλου. Έχω όμως την αίσθηση, διαβάζοντας αυτό το ρεπορτάζ, ότι η πορεία της δικής σας έρευνας κατευθύνεται πλέον προς την γραμματέα, προς την κοπέλα που είχε κοντά της η ηθοποιός, η κυρία Παναγωπούλου, έτσι είναι? Ναι, έτσι είναι, και νομίζω ότι η κυρία Κολομβόκη είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης, η Άννα Μαρία. Είναι ο άνθρωπος κλειδί, ο οποίος έχει κινήσει τα νήματα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από πολλά περίεργα πράγματα από όλη αυτή την ιστορία. Και τελικά, αύριο η εφημερίδα θα πρέπει να ξέρετε ότι έχει μια μεγάλη αποκάλυψη. Ποιο ήταν ακριβώς το τρωτό σημείο, γιατί όλοι οι άνθρωποι βεβαίως έχουν κάποιες αδυναμίες. Είχε και η κυρία Άννα Μαρία Κολομβόκη, όπως αποκάλυψαν οι έρευνές μας, κάποιο τρωτό σημείο το οποίο την ανάγκασε να πάει με το μέρος του κυρίου Δοξιάδη, να παρακολουθεί την κυρία Παναγωπούλου σε όλες τις κινήσεις και να κάνει όλα αυτά τα οποία έκανε. Και αυτές τις σχέσεις με τον οδηγό, τις πληροφορίες που έδιναν στον κύριο Δοξιάδη.
Κυρία Σφέτσα, αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, το δικό σας δημοσιογραφικό συμπέρασμα, αυτό που βγαίνει από την έρευνά σας και από τις επαφές που έχετε κάνει με την κυρία Παναγωπούλου, με τον κύριο Μαγερίδη. Ναι, προς όλες τις κατευθύνσεις. Το δικό σας το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η γραμματεύς της κυρίας Παναγωπούλου, η κυρία Κορομβόκη, όπως τη λένε, η οποία νομίζω έχει εξαφανιστεί, δεν έχει καταθέσει ακόμη στην ασφάλεια. Έχει εξαφανιστεί, άλλοι λένε ότι είναι στη Γιουγκοσλαβία, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, άλλοι λένε, αυτό βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σωστό, ότι την έχει φυγαδεύσει ο κύριος Δοξιάδης ή κάποιοι άλλοι άνθρωποι του κύριου Δοξιάδη. Υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Δηλαδή η κυρία Κορομβόκη σπέβδει, εγώ έχω μάθει ότι έσπευσε και ενημέρωσε τον κύριο Δοξιάδη για τα σχέδια, τα δολοφονικά σχέδια που έκανε η κυρία Παναγωπούλου. Βεβαίως. Αυτό τουλάχιστον διαρρέει από τον κύκλο του κυρίου Δοξιάδη. Εσείς έχετε κάτι διαφορετικό, δηλαδή εσείς λέτε ότι την χρησιμοποίησε ο κύριος Δοξιάδης. Αυτό πιστεύετε? Από ό,τι λένε οι έρευνες οι δικές μας, της εφημερίδας Το Όνομα, και έχουμε κάνει, σας λέω, πάρα πολλές έρευνες, έχουμε ψάξει πάρα πολύ όλη αυτή την ιστορία. Η κυρία Κολομβόκη είχε κάποιο τρωτό σημείο, είχε κάποιες αδυναμίες, τις οποίες θα τις δείτε αύριο, μια μεγάλη αδυναμία μάλλον. Θα το δείτε αυτό στην εφημερίδα, γραμμένο, το οποίο ίσως την ανάγκασε να γίνει υποχείριο κάποιων ανθρώπων. Να γίνει όργανο του κυρίου Δοξιάδη. Όργανο, ναι, του κύριου Δοξιάδη και κάποιων άλλων ανθρώπων. Έτσι τουλάχιστον λένε οι έρευνες οι δικές μας και εμείς έχουμε στοιχεία για όλα αυτά τα πράγματα και θα τα δείτε αύριο. Πάντως είναι η γυναίκα κλειδί. Να σας πω, αυτή η θανάσιμη αδυναμία ήταν τέτοια ώστε να φτάσει στο σημείο μια γυναίκα και μάλιστα γραμματεύς της κυρίας Παναγωπούλου να πάει να λέει ψέματα? Καμία φορά οι αδυναμίες οδηγούν τους ανθρώπους σε διάφορα πράγματα. Και ο κύριος Δοξιάδης, χρησιμοποιώντας, με συγχωρείτε, ψεύτικες καταθέσεις, έφτιαξε ένα τέτοιο σενάριο, μια τέτοια μήνυση εναντίον της πρώην σύζυγου του, γιατί αφού είχε τελειώσει μαζί της. Αυτά θα τα δείτε αύριο. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα πράγματα, γιατί σίγουρα και η εφημερίδα θέλει να πουλήσει. Όχι, πρέπει να κρατήσει. Εγώ το αντιλαμβάνομαι και το ξέρετε καλά, είμαστε χρόνια συνάδελφοι. Αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να πουλήσει η εφημερίδα. Βεβαίως, και να κρατήσουμε κάποια πράγματα για την ασφαλώς εφημερίδα. Δεν θα ήθελα, παρόλο ότι στην εκπομπή θα ήθελα να κατατεθούν όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται. Δεν θα ήθελα να σπάσετε την δική σας επιτυχία, αυτό που θέλετε εσείς να πουλήσετε εντός εισαγωγικών, να δώσετε στον κόσμο σας αύριο. Αλλά το θέμα είναι ότι εσείς επικεντρώνετε την προσοχή σας σε έναν άνθρωπο, ενώ η ασφάλεια, σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, λέει ότι αναμένει και κάποιες μαγνητοτενίες. Εσείς τι ξέρετε, υπάρχουν αυτές οι μαγνητοτενίες? Από την έρευνα που έχετε κάνει, μπορεί η κυρία Παναγωπούλου ή άλλα μέλη της παρέας της να έχουν μιλήσει σε τηλέφωνα και να έχουν πει διάφορα πράγματα? Όλοι οι άνθρωποι μιλάνε μήπως στα τηλέφωνα. Αυτά όμως είναι ενοχοποιητικά στοιχεία. Εξαρτάται πώς θα το πάρει η αστυνομία. Σας ρωτάω ποια αίσθηση έχετε εσείς. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Παναγωπούλου μπορεί να είχε μιλήσει σε κάποια τηλεφωνήματα, μπορεί να είχε μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, με κάποιους φίλους, φίλους πραγματικούς ή κάποιους φίλους εντός εισαγωγικών που δεν ήταν τόσο φίλοι της. Το να βγεις όμως σε κάποιο τηλεφώνημα, κάποιοι ίσως την παρέσυραν ή ίσως επίτηδες της έλεγαν κάποια πράγματα. Εγώ δεν είμαι συνήγορος της κυρίας Παναγωπούλου, απλώς καταγράφω, βλέπω τα γεγονότα. Να της έλεγαν ο Δοξιάδης, ξέρω εγώ, σου έκανε αυτό, σου έκανε εκείνο. Και εκείνη να έλεγε δεν μπορώ, θα τον σκοτώσω, και αυτό να χρησιμοποιείται, που μπορεί να το πει ο καθένας. Θα σε σκοτώσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω, και αυτό να χρησιμοποιεί εναντίον της, αυτό δεν... Α, τώρα με συγχωρείτε, τώρα λέτε κάτι άλλο από την έρευνα που έχετε κάνει, ναι, για το ρεπορτάζ. Βγάζετε κάτι άλλο, ότι ενδεχομένως σε κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες να έχει πει η ηθοποιός η κυρία Παναγωπούλου δεν αντέχω άλλο, δεν το η ζωή εγώ μου... Αυτό κοιτάξτε, δεν το ξέρω εγώ. Σήμερα στη συνέντευξή σας, ούτε λίγο ούτε πολύ, στη συνέντευξη που πήρατε από την ηθοποιό, λέει εδώ πέρα η κυρία Παναγωπούλου ότι η ζωή της ήταν μια κόλαση με τον κύριο Δοξιάδη. Μπορούμε δηλαδή, όχι αυθαίρετα, ναι, να συμπεράνουμε και μετά από αυτό που είπατε εσείς προηγουμένως, ότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες τις οποίες λέει δεν αντέχω άλλο, ας όχι, πούμε, θα τον σκοτώσω. Αυτό είναι δική μου άποψη. Μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος να βρίσκεται σε απόγνωση να πει, ξέρω εγώ, θα τον σκοτώσω, θα του κάνω αυτό, θα του κάνω εκείνο. Εγώ δεν ξέρω αν όντως υπάρχουν αυτές οι κασέτες. Εσείς δεν μπορώ μετά να από μια τέτοια μακρά συνέντευξη, μεγάλη συνέντευξη που πήρατε από την ηθοποιό, που είναι, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστή σε ένα μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Εγώ πάντως δεν την είδα την κυρία Παναγωπούλου να φοβάται. Δεν θέλησε να μου μιλήσει συγκεκριμένα για το θέμα των κασετών. Πάντως, από ό,τι κατάλαβε, εκείνη δεν φοβάται ότι υπάρχουν κάποιες κασέτες ή αν υπάρχουν, ότι λένε κάποια πράγματα ενοχοποιητικά που θα μπορούσαν να την ενοχοποιήσουν, να κατηγορηθεί για κάποια πράγματα σοβαρά. Ρωτήσατε για τις ταινίες. Δεν θέλησε να πει συγκεκριμένα πράγματα για τις ταινίες. Δεν θέλει γι' αυτό. Δεν θέλει να πει. Εγώ δεν, μόνη μου, κυρία δεν Σφέτσα, μπορώ να μείνετε, βγάλω κάποια συμπεράσματα. Κυρία Σφέτσα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μείνετε κοντά μας. Έχω μια παρέμβαση από τον ποινικολόγο, τον γνωστό, τον κύριο Κούγια. Καλησπέρα, κύριε Κούγια. Κύριε Τράγκα. Ναι.
Να λέτε μόνο ότι με πήρατε εσείς τηλέφωνο, γιατί έτσι θα λένε ότι εγώ σας παίρνω γιατί μου αρέσει και να αυτοδιαφημίζομαι. Ναι, αλλά επειδή τρέχει αυτή η ιστορία και επειδή απασχολεί, θα έλεγα, την κοινή γνώμη και εντονότατα μάλιστα, γιατί είναι μια σπάνια ιστορία, μια ηθοποιός ξαφνικά κατηγορείται ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του συζύγου της. Δεν είναι μια καθημερινή και συνηθισμένη αστυνομική ιστορία. Θα έλεγα έχει προεκτάσεις. Γι' αυτό, κύριε Κούγια, να σας πω ότι το αστυνομικό ρεπορτάζ, μ' ακούτε, κύριε Κούγια? Βεβαίως, σας ακούω. Το αστυνομικό ρεπορτάζ αναφέρει σήμερα ότι μέχρι στιγμής οι καταθέσεις στην ασφάλεια δεν είναι και πολύ σοβαρές. Τουλάχιστον αυτό είναι, φαίνεται, η εκτίμηση διαφόρων αξιωματικών της ασφαλείας που διαρρέει προς τα έξω. Βέβαια, περιμένουν, λένε, κάποιες μαγνητοτενίες που έχετε εσείς. Τελικά, πότε τις πάτε, αν τις έχετε εσείς? Να σας πω κάτι, κύριε Τράγκα. Ναι. Επιτρέψτε μου να θεωρώ τους αξιωματικούς της αστυνομίας που ασχολούνται με αυτήν την υπόθεση και τους άνδρες ιδιαίτερα σοβαρούς, ώστε να μην διαρρέουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Κοιτάξτε, κύριε Κουλιά, μην εμποδίζετε τους αστυνομικούς συντάκτες να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, οι αστυνομικοί συντάκτες, όπως ξέρετε, σε τέτοιου είδους υποθέσεις, λόγω γνωριμιών μέσα στον χώρο της αστυνομίας, παίρνουν κάποια συμπεράσματα, παίρνουν κάποιες εκτιμήσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Όταν έρχονται σε επαφή μαζί σας. Φανταστείτε πόσο δεν είναι σοβαρά τα πράγματα που ο κύριος Δοξιάδης καταθέτει περίπου 10 ώρες αυτή τη στιγμή και βρίσκεται στο μέσο της καταθέσεως. Για να αντιληφθείτε πόσο δεν είναι σοβαρά. Και είναι ο πρώτος ουσιαστικά μάρτυρας που εξετάζεται γύρω στην από την υπόθεση αυτή. Κύριε Κουλιά, να πάμε στην ταμπακέρα. Βέβαια. Να πάμε στην ταμπακέρα. Έχω μία απορία. Αφού παίρνει το παιδί ο κύριος Δοξιάδης και αφού υποστηρίζετε κι εσείς και η πλευρά του γνωστού Αθηναίου ότι το πήρατε κατόπιν μιας συμφωνίας που κάνατε με την κυρία Παναγωπούλου. Έχει δηλωθεί αυτό. Ότι πάτε στο θέατρο, πάει ο κύριος Αγουρίδης και της λέει: έχουμε στοιχεία εναντίον σου, ή μας δίνεις το παιδί ή τα βγάζουμε στον αέρα. Και το δίνει το παιδί. Το παιδί το είχαμε εμείς. Το παιδί. Το παιδί ούτως ή άλλως το είχε ο κύριος Δοξιάδης. Ναι, αλλά πώς το πήρε? Όχι, από πριν. Μετά το χωρισμό. Πώς το κράτησε? Κύριε Τράγκα, γιατί βιάζεστε? Μα σας έχω ακούσει και εσάς που τα έχετε πει αυτά. Με καταλάβατε. Υπήρχε το, εν της πράγμαση το παιδί το είχε ο κύριος Δοξιάδης. Απλώς έλειπε το τυπικό μέρος, το νομικό. Μάλιστα. Για να πάρεις επισήμως την επιμέλεια ενός παιδιού, τη γονική μέρημνα εκ του νόμου την έχουν και οι δυο γονείς. Όταν χωρίζει το ζευγάρι, ένας εκ των δύο παίρνει την επιμέλεια. Για να πάρει την επιμέλεια, απαιτείται δικαστική απόφαση. Έκαναν λοιπόν αγωγή να πάρουν την επιμέλεια και ο κύριος Δοξιάδης και η κυρία Παναγωπούλου. Σε εκείνο το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, μάλιστα, συνέβη